Grecia es hoy el escenario de una amenaza económica financiera para los grandes capitales de la Unión Europea. Endeudada, empobrecida, desempleada y ajustada, es obligada por sus acreedores a más deuda, más pobreza y más ajuste. Cansados de esa dinámica, el nuevo gobierno de Alexis Tsipras convocó a un referéndum para decidir si se apoya o no otro paquetazo que impida el default. Εδώ και έξι μήνες η ελληνική κυβέρνηση δίνει μια μάχη μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας, προκειμένου να εφαρμόσει τη δική σας εντολή της 25ης του Γενάρη. Την εντολή διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας για να τερματιστεί η λιτότητα και να επανέλθει στη χώρα μας η ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido, bienvenido. Bien, muchas gracias. ¿Dónde estamos? Aquí estamos ahora en la roca de la Técnica. Aquí, en este lugar, palpitaba el corazón de la democracia ateniense en los años antiguos. Desde aquí podemos decir que empezó la democracia. ¿Qué pasaba aquí? Aquí se reunían los atenienses y cada uno tenía su tiempo para hacer su discurso, hablar de sus ideas sobre la democracia, cómo manejar los asuntos del Estado y todo. Y cada uno tenía el derecho de la palabra. Cualquiera que quería se ponía aquí y hablaba, y había gente que lo escuchaba. Sí, sí, eso. ¿Y aquí mismo en la misma piedra? Sí, en la misma piedra, con fondo Acrópolis y el fondo Atenas. De la ciudad. Que ahora no tiene nada que ver. Ha cambiado bastante. Claro. Έλληνες, στο εκβιαστικό τελεσίγραφο για την αποδοχή από τη μεριά μας μιας αυστηρής και ταπεινωτικής λιτότητας δίχως τέλος και χωρίς προοπτική να ορθοποδήσουμε ποτέ κοινωνικά και οικονομικά, σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Στον αυταρχισμό και τη σκληρή λιτότητα να απαντήσουμε με δημοκρατία, να απαντήσουμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. La coalición Syriza llegó al gobierno en enero de este año. El triunfo de Tsipras marcó el fin de décadas de bipartidismo. Atrapados por los dictados económicos de sus socios europeos, hoy Grecia no cuenta con la herramienta que le permita manejar su propia política monetaria. El poder de maniobra del nuevo gobierno está en la calle. Esto que están viendo ustedes en la Plaza Sintagma, se está produciendo un movimiento, una concentración de apoyo al grupo Syriza. Estamos escuchando de fondo en griego la marcha de Che Guevara, tan clásica y conocida para nosotros. Να διαδηλώσουμε υπέρ της κυβέρνησής μας και κατά της λιτότητας. Να μην πάρει τα μέτρα πίσω και να συγκρουστεί με αυτή την Ευρώπη. Όπως έκανε η Αργεντινή, όπως έκανε η Βενεζουέλα, όπως έκανε η Ουρουγουάη και όλοι οι περήφανοι λαοί της Λατινικής Αμερικής. Το μισθός μας και να μην μπορούμε να πληρώσουμε την εφορία μας, να μην μπορούμε να πληρώσουμε το νερό μας, να μην μπορούμε να πληρώσουμε το φως μας, να μην μπορούμε δηλαδή να βάλουμε στην κουζίνα μας την κατσαρόλα, να μαγειρέψει και οτιδήποτε και αυτά. ¿Qué preferís? ¿Grecia fuera de la eurozona o Grecia dentro de la eurozona?
Λοιπόν, το θέμα δεν είναι Ελλάδα εντός ευρώ, εκτός ευρώ. Το θέμα είναι Ελλάδα ισότιμο μέλος με όλα τα άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε συνειδητοποιημένος πολίτης οφείλει να λάβει μέρος, εν πάση περιπτώσει, στη διεκδίκηση αυτού του κινήματος, δηλαδή να σταματήσει η λιτότητα, διότι είναι μια καταστρεπτική πολιτική. Ωραία. Και η Ευρώπη, δηλαδή, μάλλον οι θεσμοί, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κτλ., έχουν παραδεχτεί ότι πρόκειται για μια πολιτική η οποία έχει συντελέσει σε καταστροφικά αποτελέσματα. Εγκαταλείποντας την αδράνεια στην οποία βρίσκεται, και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να υπερασπιστούμε τους εργαζόμενους. Ευρωζώνη, ναι. Αλλά με τους δικούς μας τους όρους, όχι με τους δικούς τους. Φτάνει πια. 5 χρόνια πεινάσαμε, αρρωστήσαμε, δεν είχαμε γιατρούς, δεν είχαμε φάρμακα, δεν έχουμε φάρμακα. Εμένα προσωπικά μου έχουν κόψει 400 ευρώ και δούλευα 12, όχι 12, 24 ώρες το 24ωρο. Προσεκτήσε εδώ. Για να απαλλαχθούμε από τη λιτότητα του κεφαλαίου. Που μας πίνουν το αίμα των εργαζομένων. Συντάξεις της πείνας. Όχι, δεν νομίζω ότι θα υπογράψει. Θα υπογράψει στο συμφέρον του ελληνικού λαού. Σε αυτό βασιζόμαστε. Γι' αυτό το ψηφίσαμε. Και εδώ είμαστε για να το ξαναψηφίσουμε αν χρειαστεί. Θα προτιμούσα να υπάρχει, να είναι ελεύθερη η Ελλάδα. Γιατί είμαι εδώ. Φυσικά και έπρεπε να είμαι εδώ. Είναι για τη ζωή μου την ίδια. 5 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, φίλε. Χάσαμε τις δουλειές μας, χάσαμε την αξιοπρέπειά μας, παλεύουμε με δύναμη να την διατηρήσουμε και είναι για τη δημοκρατία. Hasta 2008 Grecia crecía, pero la crisis mundial que se cristalizó en la estafa de las hipotecas hizo que los números griegos se desmoronaran. En 2010, la troika que conforman el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea se hizo cargo del Ministerio de Economía con un solo objetivo: aplicar las recetas neoliberales. A pesar de que el remedio es peor que la enfermedad, el temor de gran parte de la sociedad a abandonar Europa es más fuerte que las condiciones impuestas por Berlín. Θέλω να μείνουμε στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση έχει κάνει ένα τραγικό λάθος, το οποίο το πληρώνουμε όλοι σήμερα. Αντί να διαπραγματεύεται, κάθεται και λέει τα ίδια και τα ίδια και μέρα με την ημέρα και θα δούμε και θα δούμε και θα δούμε. Και θα το πληρώσουμε αυτό πολύ, πάρα πολύ ακριβά. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Ελλάς, Ευρώπη, δημοκρατία. Καταστροφή, καταστροφή. Δεν έχουμε τη βιομηχανία, δεν έχουμε τίποτα εδώ πέρα. Πώς, τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα, όλα αυτά πώς θα τα εισάγουμε, τι θα κάνουμε. Αγαπάμε πάρα πολύ τους Αργεντινούς. Τους έχουμε σαν παράδειγμα και δεν θέλουμε να υποστούμε τα ίδια πράγματα τα οποία υπέστησαν και υφίστανται ακόμα. Είμαστε μαζί με τους Αργεντινούς και προσπαθούμε να αποφύγουμε να πάθουμε αυτά που πάθανε οι Αργεντινοί. Ελλάς, Ευρώπη, δημοκρατία! Ελλάς, Ευρώπη, δημοκρατία! Εδώ η κούρα της ζωής! Ελλάς, Ευρώπη, δημοκρατία! Αυτό φοβάται η ζωή πάνω. Που έχει δει κόσμο και δεν μας αφήνει. Θέλει να δείξει ότι είχαν κόσμο αυτοί χτες και ότι εμείς δεν έχουμε. Και εμείς δεν θα κάνουμε επεισόδιο. Πληρώνει τους δικούς της. Είναι πρόεδρος τύπου Βενεζουέλας. Η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ Βενεζουέλα, να το καταλάβουμε αυτό. Ανήκουμε στην Ευρώπη. Ανήκουμε στην Ευρώπη. Un argentino. Nacido y criado en Quilmes, es uno de los hombres fuertes del nuevo gobierno. Costa Cícicos fue nombrado viceministro de Defensa con el objetivo de monitorear de cerca los gastos militares y revisar las cuentas en rojo que ha dejado la adhesión de Grecia a la OTAN. Cícicos es uno de los fundadores de Syriza y miembro del Comité Central desde sus comienzos. ¿Qué es Syriza? ¿Cómo se formó? ¿Qué pasó con Syriza? Syriza es la historia de un partido de izquierda muy pequeño, muy peculiar,
el cual surgió de la incisión del Partido Comunista de 1989-90, donde fuerzas renovadoras del Partido Comunista y con una alianza de fuerzas de la izquierda ecologista, radical, social, etcétera, etcétera, formaron una alianza de partidos de izquierda. Y durante los últimos 4 o 5 años de la crisis tuvimos un cambio de liderazgo, un cambio del comité central bastante grande. Alexis Tsipras fue una de las figuras principales, de un joven de 32, 33 años en aquel entonces, en 2008, cuando asumió como líder de Syriza. Y Syriza explotó porque fue también un producto de la crisis. Pero como decimos nosotros, lo bueno que pasó durante la crisis, una crisis humanitaria, una crisis donde casi el 60, el 70% del pueblo griego sufrió muchísimo y sigue sufriendo, una recesión que llegó al 25%, imagínate, el 25% del PIB se perdió en los últimos 5 años, un desempleo que superó al 27-28% y a los jóvenes bajos de 35 al 58-60%. Tuvimos 5.000 suicidios en los últimos 4 años y medio, primer país en Europa. Y bueno, fue un castigo ultraliberal, neoliberal del sistema y del dominio de la élite política alemana y económica, donde Europa se está transformando en un laboratorio ultraliberal, la periferia de Europa sufriendo mucho. Y tuvimos una experiencia, como la tenemos en España con Podemos, ahora con Syriza hace 4 años, y yo creo que esto se va a multiplicar en Europa. ¿Le pareció bien la forma? ¿Es un modelo la forma en la que Argentina logró contestar a estos ataques terroristas financieros internacionales? Yo creo que cada pueblo y cada gobierno y cada país que tiene que confrontar un acto terrorista económico, financiero, mediático, de dimensión global, hay denominador común, por supuesto. Pero hay también diferencias y particularidades. Por ejemplo, Argentina en esos años pudo conseguir aliados en otros pueblos y otros gobiernos latinoamericanos. Y eso le dio, como Argentina también apoyó a otros procesos en Latinoamérica, a nivel político, cultural, mediático, etc. En Europa todavía no tenemos ese proceso, somos el primer experimento, por eso tenemos que aguantar ahora. En los últimos 10 años y después, especialmente después de la caída del muro y todo eso, Europa ha cambiado. Ha cambiado completamente porque se involucró en guerras fuera de Europa, en Libia, en el Medio Oriente. Está implementando políticas, yo diría, imperialistas en otras regiones del mundo, en el norte de África, en el mundo árabe, en el Medio Oriente, en Ucrania, que se involucró muchísimo con los intereses de los Estados Unidos. Tenemos a una Europa que ya está con un pie dentro de una nueva guerra fría entre Rusia, entre el este y el oeste, entre Rusia, la OTAN, Europa, Estados Unidos, etc. Así que ha cambiado mucho la Unión Europea y dentro de ese cambio hay una reacción social muy fuerte dentro de Europa. La clase obrera, las clases obreras, los trabajadores en Europa, los campesinos, los estudiantes, los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes también, que son parte de la realidad europea, porque tenemos decenas de millones de inmigrantes que se fueron de países completamente destruidos por los bombardeos de OTAN, en Afganistán, en Irak, en Siria, en Palestina, en el norte de África, etcétera, en Libia, en Tunisia, y toda esta gente que entró son parte de un proceso de los pueblos que están reaccionando hacia lo que se está convirtiendo en Europa. La desigualdad pareció el modelo a seguir en Grecia. La nueva demanda de las clases medias empobrecidas se llevó puestas a las estructuras de protección social. Miles de griegos pasaron a depender de comedores populares, de salas médicas improvisadas. Familias de clase media que no pueden pagar las hipotecas terminaron viviendo en refugios sociales colapsados, como este. Αυτό είναι ένα νυχτερινό καταφύγιο, night shelter. Σκοπός είναι να φιλοξενήσουμε, έχουμε 53 κρεβάτια, κανονικά κοιμούνται, μένουν το βράδυ, κάνουν το μπάνιο τους, τρώνε ένα σνακ, πίνουν το τσάι τους, βλέπουν τηλεόραση, κοιμούνται και την άλλη μέρα 9 η ώρα το πρωί
πρέπει να φύγουν για να καθαριστεί ο χώρος. En general, ¿cómo definiría el perfil de la gente que viene aquí? ¿Son gente que sencillamente vive en la calle? Είναι άνθρωποι που ζουν στον δρόμο, είναι άνθρωποι που είναι άστεγοι, είναι άνθρωποι που έχουν έρθει από άλλη χώρα, από Συρία, που είναι αποτέλεσμα εκδιωγμού από τη χώρα τους λόγω πολέμου. Με cuánto tiempo hace que estás viniendo aquí al albergue? Περίπου 1,5 μήνα. ¿Y por qué venís aquí? ¿No tienes casa? ¿Por qué no tienes casa? Έρχομαι εδώ γιατί δεν έχω το που να μείνω και από το να είμαι στον δρόμο είναι μια λύση μέχρι να μπορέσω να σταθώ στα πόδια. Και γιατί δεν έχεις σπίτι? Γιατί μας έφτασε κρίση εδώ. Όταν χάνουμε από τη μια στιγμή στην άλλη τις δουλειές μας, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις. Καταστράφησε και οικονομικά και οικογενειακά. ¿Nos puedes mostrar dónde es el lugar donde duermen y dónde se juntan? ¿Cómo te llevas con tus compañeros en el lugar, con tus colegas de habitación? Σχετικά καλά τα πάμε, αλλά καθένας έχει τα προβλήματά του. Κοιτάμε να περνάμε καλά όσο είμαστε εδώ, να έχουμε τη συζήτηση, διάφορες συζητήσεις και ως εκεί, αλλά υπάρχουν και... Ναι, εγώ έχω κάνει και φιλία εδώ μέσα, αρκετά καλή. Estamos en una típica sala comedor de un grupo de gente que se ha quedado sin casa y se viene aquí a dormir a partir de las 6 de la tarde y tienen la salida a las 9 de la mañana. Es la sala comedor donde están tomando su té, donde juegan al ajedrez, miran televisión y luego se duchan y se van a dormir. Τσίπρας θα ganar y va a modificar toda Europa. Sí, tiene esperanza. Yes, I hope for this. Ελπίζω ότι γρήγορα θα γίνει η αλλαγή της Ευρώπης μέσω των ενεργειών του Τσίπρα και του πείσματος που έχει. Και το λόγο του που κρατάει, το λόγο του εκλογικό που κρατάει. ¿Ve las noticias sobre la crisis? ¿Está enterado sobre lo que está pasando? ¿Vlepis tis ideesis για την κρίση από εδώ? Πάντα, κάθε μέρα. ¿Y qué piensa que está pasando? Tu cacó ahora jurebe. Prenda a tematizar los juros. Naniquis los calos. Cada griego le debe a su acreedor europeo unos 26.000 euros. El desempleo llega hoy al 25% y entre los jóvenes alcanza el 60%. Grecia tiene 11 millones de habitantes. La mitad de ellos vive en Atenas. Son los que generan el 35% del PBI nacional. El mercado local es una representación a escala de la ciudad y del país. Estamos recorriendo el mercado donde la gente se abastece de alimentos, Costas, ¿no es cierto? Sí, eso sí. Es un lugar muy habitual, ¿no? Sí, 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 eso. La mayoría de lo que ven ahora como frutas, verduras, son producción de Grecia. Sí. No son importados. ¿Se está notando alguna diferencia entre la cantidad de gente que hay ahora en la crisis y la gente que había antes? Por la mayoría, la gente que aquí hace sus compras es la gente pobre. Es la gente de los niveles más bajos de la sociedad griega. Ok. Vamos a entrar al mercado donde se pueden comprar carne, pescado y cosas como así. Ok. Vamos a consultar un poco a la gente a ver qué es lo que nos cuenta respecto del poder adquisitivo. Olor a carne. ¿Cómo están las ventas en este momento de crisis? Antes de la crisis, ¿cuánto vendía y ahora cuánto vende para tener una idea? O sea que está perdiendo dinero. Estamos viendo cómo una persona en este momento se está fijando en qué mercadería comprar y vamos a tratar de hacerles preguntas si la alcanza, si no la alcanza, hasta dónde le llega la crisis. ¿Está pudiendo alcanzar el dinero que tiene para hacer sus compras?
Και όχι δεν φτάνει, αλλά παίρνουν και λεφτά για την κόρη παίρνουν. Δηλαδή πώς είναι η σύνταξη τώρα, πώς έχει κατέβει δηλαδή. 700 ευρώ. Μετά από πόσα χρόνια δουλειά. 40 χρόνια. Quantas veces por mes puede comprar carne? Κοίταξε να δεις, πρώτα ας πούμε δουλεύαμε πιο καλύτερα. Τώρα που δεν δουλεύουμε, το κρέας είναι μια φορά την εβδομάδα, μετά θα πάμε με κοιμά, δηλαδή κάνα ψάρι, κάθε μέρα κρέας είναι για να τα τρώσει. Ένα φυλάκι υπάρχουν για φόγκριο. Προσπάσου και ένα φυλάκι τώρα. ¿Cómo está la situación de las ventas tuyas en este momento con la crisis? ¿Cómo van las pulisas mesas de crisis, así como, cómo va el trabajo? Ah, ya, pues sí, van a poder 70%. ¿Te sobra mucha mercadería que compras y que con la crisis no puedes vender? Pues ¿Qué hace con esa mercadería? ¿La tira, la bota? Η αγορά κινούταν, πέστε του, από συνταξιούχους και από ανθρώπους οικογενειάρχες. Όταν αυτόν τον άνθρωπο τον έχει πάει στα 500 και στα 400 ευρώ, δεν μπορεί να πάρει ένα ψάρι το οποίο να δώσει 20 ευρώ. Να πάρει δηλαδή 2 κιλά για 4 άτομα, γιατί δεν φτάνει. Δεν φτάνει, λογικό. Έπονται και παίρνουμε 2 ψάρια. 2 ψάρια να δώσουν 3 ευρώ απλά για να πάρουν τη γεύση. Να πάρουν απλά τη γεύση. Περνάνε 2.000 άτομα. Και έχουμε 15 κιλά ψάρια από ένα σπίτι. Πολλές φορές μας μένουν εδώ για να καταλάβουμε την αναλογία. Να το διαδώσουμε αυτό που λέμε. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Και η Αργεντινή το ξέρει αυτό. Petros Markaris es el escritor griego más conocido en el mundo. Su trilogía sobre la crisis marca el pulso de la sociedad griega. El personaje central, el comisario Jaritos, es testigo de las consecuencias de la política de austeridad. Lo que puedo decir es que ένα από τα μεγάλα λάθη που έγινε στην Ελλάδα, και σας το λέω επειδή είμαι απ' έξω παρατηρητής, ήταν ότι τη στιγμή μετά από την πτώση του ναζισμού και την απελευθέρωση της Ελλάδας, αντί η Ελλάδα να υποφεληθεί από μία, ας πούμε, από ένα κύμα ανάπτυξης στην Ευρώπη, είχε τη μεγάλη βλακία να εμπλακεί σε ένα εμφύλιο πόλεμο. Αυτό ήταν η αρχή της καταστροφής για μένα. Διότι η νοοτροπία του εμφυλίου ακόμα υπάρχει στην Ελλάδα. Με μία λογική ρήξη του πολιτικού συστήματος. Όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας βασίζεται σε ρήξεις. Υπάρχει μια ωραιοποίηση των αρχαίων Ελλήνων. Όλα αυτά που βλέπετε εδώ, τα κάλετε και αρχή, μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτό. Απλά η διαφορά είναι ότι όταν έκαναν αυτά, έκαναν και τον Παρθενώνα. Καταλαβαίνετε. Συνεπώς, αυτό το οποίο ο Σόλωνας ή σε άλλα επίπεδα ο Περικλής ή σε άλλα επίπεδα ο Πλάτων έκαναν για την Ελλάδα, ήταν μία λογική η οποία προσπαθούσε να ενώσει τον κόσμο, τους αρχαίους, γύρω από ορισμένες σκέψεις, ορισμένες δράσεις, ορισμένες πολιτικές. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, όταν η κρίση ξέσπασε το 2010, οι πολιτικοί στην Ελλάδα προσπαθούσαν να μειώσουν την έκταση και τη σημασία της και να καθησυχάσουν τον κόσμο. Αντίθετα, εγώ πίστευα ότι η κρίση θα έμενε για πολλά χρόνια μαζί μας. Γι' αυτό και είχα την ιδέα να γράψω μία τριλογία που στο μεταξύ είναι τετραλογία. Κάποτε τότε μία δημοσιογράφος με είχε ρωτήσει αν πιστεύω ότι η κρίση θα κρατήσει τόσο χρόνο που θα έχω εγώ την ευκαιρία ή το χρόνο να γράψω 3 μυθιστορήματα. Και της είπα να είναι ευτυχισμένη να είναι μόνο 3 μυθιστορήματα. Τώρα έχω γράψει και το 4 και ακόμα η κρίση εδώ είναι. Rena Durú es la número 2 de Syriza y gobernadora de Ática. Estudió en Inglaterra, donde fue discípula del intelectual argentino Ernesto Laclau y se hizo adherente del Foro Social Mundial. Γιατί λοιπόν σε αυτό το κόμμα και γιατί μέλος αυτού του κόμματος και σήμερα. Γιατί ήταν ένα κόμμα που από τότε, στη δεκαετία των 90, που ο νεοφιλελευθερισμός κάλπαζε,
έλεγε για τη χώρα μας, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για ολόκληρο τον κόσμο, ότι ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι λύση. Όσον αφορά τη χώρα μου, έλεγε ότι έχουμε αναποδογυρίσει την πυραμίδα της ανάπτυξης, το χρηματιστήριο είναι από πάνω, αντί να είναι η παραγωγή. Θέλω να σου πω ότι δεν ήταν εύκολο τότε να τα λες αυτά. Δυστυχώς προέβλεπε σωστά ότι η χώρα θα χρεοκοπήσει. Πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μου τα τελευταία 5 χρόνια συζητάμε με ψευτοδιλήμματα. Υπέρ του ευρώ, κατά του ευρώ. Υπέρ του ευρώ ή υπέρ της δραχμής. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αυτό δεν λύνει τα προβλήματα ούτε των εργαζομένων και του απλού κόσμου, αλλά δεν λύνει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το χρηματοπιστωτικό μοντέλο. Ναι, αλλά πώς λέει ο δικός σας συγγραφέας, ο σπουδαίος Λατινοαμερικάνος, ο Γκαρσία Μαρκές, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Είναι κάτι που το περιμένουμε. Οι διαπραγματεύσεις μόνο σκληρές μπορεί να είναι, αλλιώς δεν θα είναι διαπραγματεύσεις, όπως δεν ήταν και διαπραγματεύσεις τα προηγούμενα 5 χρόνια, που ήταν το ίδιο το IMF, που έλεγε ότι πρώτη φορά βλέπουμε χώρα να προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις χωρίς ένα δικό της σχέδιο. Για πρώτη φορά η πατρίδα μου έχει ένα σχέδιο και για πρώτη φορά έχουμε μία κυβέρνηση που διαπραγματεύεται. Θέλω να πω κάτι μόνο. Δεν διαπραγματεύεται για την Ελλάδα. Διαπραγματεύεται για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και ζούμε ιστορικές στιγμές. Άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αντιφρενούμε. Αντιφρενούμε. Θα πάνε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Γιατί δεν είναι για μόνο. Όχι. No solo el establishment financiero castigó a Grecia. El país está en el ojo de la tormenta migratoria, en el Triángulo de las Bermudas conformado por Siria, Ucrania y el Magreb. Solo en lo que va del 2015 llegaron 30.000 migrantes de Medio Oriente desplazados por la guerra civil en sus países. Pero las autoridades migratorias no son las únicas amenazas para los inmigrantes. Los neofascistas de Aurora Dorada, el tercer partido más votado en las últimas elecciones, también. En mayo del 2013, un Heil Hitler se escuchó en el Parlamento. ¿Qué es esto que hacen con esto? ¿Cuál es su política? Εμείς λέμε ότι υπάρχει λύση, υπάρχουν πολλές λύσεις. Καταρχήν να σας πω ότι υπάρχει η λάσπη, η μόνιμη λάσπη εναντίον των αντιπάλων μας, που μας παρουσιάζουν με τρίαινες, με κέρατα και να βγάζουμε φωτιές από το στόμα, ότι είμαστε ο διάβολος επί της γης. Νομίζω δεν σας δείχνω τέτοια δείγματα. Εμείς δεν μισούμε. Αγαπάμε όλο τον κόσμο, αλλά πιο πολύ αγαπάμε την πατρίδα μας. Και θέλουμε η πατρίδα μας να παραμείνει ελληνική. Γι' αυτό και λέμε η Ελλάδα στους Έλληνες. Έξω οι ξένοι. Άμα υπάρχει πολιτική βούληση, άμα υπάρχει εθνική κυβέρνηση, αυτό το όραμα, αυτό το σύνθημα που λέει η Χρυσή Αυγή, θα μπορέσει να το υλοποιήσει. Και αυτή η κυβέρνηση θα είναι μόνο μια εθνική κυβέρνηση της Χρυσής Αυγής. Και να τους συστήσω και την προσοχή. Αν χρησιμοποιήσουν εδώ μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή λεωφορεία κτλ., να προσέχουν πάρα πολύ. Δεν υπάρχει καμία κάλυψη στην Ελλάδα. Δηλαδή, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμβολισματικές ασθένειες, έρχονται λοιπόν αυτοί οι μετανάστες λαθρέα και παράνομα στη χώρα, έρχονται θυματικοί και με ένα δείξιμο, δυστυχώς, κάνουν ένα ολόκληρο λεωφορείο και επιβάτες θυματικούς. Hasta la victoria, Syriza Podemos, venceremos. Las políticas de ajuste que hoy Alexis Tsipras pone en discusión a través de un referéndum tiene a los jóvenes en la mira. El 60% está desempleado. ¿Por qué simpatizan con Syriza? Τα πράγματα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει μια περίεργη τροπή και η νεολαία αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα κομμάτια της κοινωνίας που πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε δύο επιλογές, είτε να κάτσουμε και να μην κάνουμε τίποτα, είτε να πάρουμε κάπως την κατάσταση στα χέρια μας και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Κατά δικιά μου άποψη, ο χώρος ο οποίος μιλάει για τα συμφέροντα των εργαζόμενων και της νεολαίας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το έδειξα από την αρχή της κρίσης με μια πολύ σωστή ανάλυση που είχε κάνει για τη συγκυρία και τα αίτια της κρίσης.
και με τον τρόπο με τον οποίο τώρα προσπαθεί μέσα από την κυβέρνηση να επιφέρει μερικές θετικές επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων. ¿Cuál es la importancia que tienen los jóvenes hoy dentro de Syriza? Γενικότερα θεωρώ ότι από τη στιγμή που αναδείχθηκε ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι όλα καλύτερο να παίξει έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο σε σχέση με το παρελθόν. ¿Cuál es la diferencia que encuentran entre Syriza y los partidos políticos tradicionales en Grecia? Καταρχάς, με μία πρώτη ματιά και εντελώς ξεκάθαρα, συνειδητοποιούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και διαφορετικές επιδιώξεις. Προσπαθεί να ικανοποιήσει διαφορετικά συμφέροντα από αυτά που κάνανε οι υπόλοιποι. Στα υπόλοιπα κόμματα που έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα μετά την μεταπολίτευση είναι κόμματα της αστικής τάξης, με μία θεώρηση τέλος πάντων για των πραγμάτων που είναι κοντά σε αυτό που γίνει στον νέο φιλελεύθερο. Η δική μας θεώρηση είναι ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του λαού. Αν αυτό γίνεται μέσα στην Ευρωζώνη, τότε επιδιώκουμε να γίνει μέσα στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, αν συνειδητοποιήσουμε ότι τα συμφέροντα του λαού δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν μέσα στην Ευρωζώνη, πρέπει να διανοηθούμε και το ενδεχόμενο μιας επικείμενης ρήξης. Το γεγονός ότι μπορεί κάτι να κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ελλάδα θα είναι ένα σημάδι για όλους τους λαούς της Ευρώπης ότι μπορεί, ότι υπάρχει διέξοδος, ότι υπάρχει άλλος δρόμος πέραν της λιτότητας και της λογικής ότι συμπυκνώνουμε τους μισθούς για να μπορούμε να παράγουμε κέρδη και να γινόμαστε ανταγωνιστικοί κτλ. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι με τους Γερμανούς, ούτε με τους Ιταλούς, ούτε με τους Γάλλους. Το πρόβλημα είναι με μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή ελίτ, η οποία υπάρχει παγκοσμίως και αυτή είναι που λέμε αστική τάξη. Οπότε εμείς νιώθουμε αλληλεγγύη προς όλους τους εργάτες και σε όλα τα πληττόμενα στρώματα της κοινωνίας και δεν έχει χωρίς αυτό να σταματάει στα σύνορα. Δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τις ζωές μας σε ένα χρέος που δεν κάναμε και δεν οφείλουμε αυτή τη στιγμή να πληρώσουμε. ¿Tienen miedo de que Tsipras no respete, no lleve adelante este compromiso que ha tomado respecto de este cambio en la política griega? Νομίζω όλα είναι πιθανά, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να εκμεταλλευτούμε την επικείμενη σύγκρουση και ουσιαστικά το επίπεδο που έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις ώστε να ασκηθεί πίεση από τα κάτω και να μην υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.